Τέταρτο λεπτό, τέρμα. Δέστε τι κάνει ο Ιβάν Γκόμες, αλλά πολύ περισσότερο τι έκανε ο Σταμπόλτσεφ. Εκπληκτικό τέρμα, μειώνει σε 1-2 η ΑΕΚ. Τρία τέρματα σε 15 λεπτά, νομίζω είναι καλή αποζημίωση, αξιόλογη αποζημίωση. Βράτσικαν και το ο Ρομπέρτο Κολαούτη. Χρήστο Αποστολίδη κρίνεται με τον καλύτερο τρόπο για διαόρθωση του παιχνίδι μέχρι τώρα. Ρουί ο Καϊρίνος. Σιωπήσαμε για να έρθει κοντά σας στο τραγούδι το φίλο. Ο Καϊρίνος. Το δεύτερο πολύ καλό σουτ που κάνει ο Κακαλασβή. Αράμπα άφησε πίσω στο Σταμπόλτσεφ. Ο παίχτης που σημείωσε με εξαιρετικό τρόπο το τέρμα της ΑΕΚ. Σταμπόλτσεφ. Από την παρέμβαση του Τάσου Μακρύ. Σταμπόλτσεφ. 11ο κερδισμένο φάουλ για την ΑΕΚ. Είναι και ο Γαρπόζης. Σταμπόλτσεφ εκτελεί στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ για να επιτίθονται με περισσότερη συχνότητα και να βγουν από την άμυνά τους, γιατί η ΑΕΛ έπαιξε χώρο. Καλοντζέροβης δεν ήταν εκεί. Βρατσικάνε, έφυγε ο Αϊρόσα. Δεν πέρασε όμως η παλιά του ον. Σταμπόλτσεφ έκοψε εύκολα. Και Σταμπόλτσεφ φωνάζει με τους παίχτες του που σταμάτησαν. Σταμπόλτσεφ, εξαιρετικό σουτ. Αποκρούει ο Καρίμ Φεκρούς. Με τους παίχτες του φωνάζει ο Ιβάιλο Πέτεφ, γιατί σταμάτησαν. Ζήτησαν φάουλ και σταμάτησαν. Και δέστε το πρώτο σουτ που βγάζει η ΑΕΚ με το Σταμπόλτσεφ. Είναι το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Σταμπόλτσεφ. Σταμπόλτσεφ πήγε ανάμεσα σε δύο και φάουλ. Το σουτ ήταν για λίγο η αμυντική και έμεινε η μπάλα στην περιοχή της ΑΕΛ. Έκοψε, νάτος εδώ ο Βρατσικάν. 1,5 εκατομμύριο Κροάτες ζουν τώρα. Αερόσα για τον Ουόν. Μπήκε σαν φόρ στην περιοχή. Μοντέιρο, παίζεται λέει ο Γιώργος Τσαγκάρης, πολύ κοντά στη φάση. Θα δούμε και εμείς αργότερα τι έγινε. Αφού δούμε πρώτα το ίδια ώρα. Είχαμε, δεν ξέρω αν θα... Θα δούμε την φάση, να έχουμε τη δυνατότητα να τελειώνουν και την ίδια ώρα. Ιβάν Γκόμες κατέβαζε στην περιοχή ευκαιρία για την ΑΕΚ Κουκιών, κάνει φτερά και την πετά την ευκαιρία ο Σταμπόλτσεφ. Σέλης, δεν είναι σε θέση offside ο Σταμπόλτσεφ, έχασε χρόνο κοιτάζοντας τον βοηθό. Και αυτό μέμφεται τώρα προφανώς ο Σταμπόλτσεφ, έχασε χρόνο κοιτάζοντας τον βοηθό αν ήταν σε θέση offside. Δεν ήταν, καλυπτόταν από τον παίκτη απέναντι. Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα η ομάδα... Ιβάν Γκόμες. Το πλάγιο για την ΑΕΚ Κουκιών. Εκτελέστηκε στα γρήγορα. Σέλης. Τρίαν γκολ. Ο Χόρχε Φιλίππο Τέιρο. Πρωταγωνιστής μεγάλος. Εδώ στο... Ο Πετκόφ έγινε το λάθος. Κερδίζουν οι της ΑΕΚ. Γίνεται η σέντρα στην περιοχή. Περνάει μπάλα. Να δούμε τώρα την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει φάουλ. Θα γίνει το σούτ από μακριά. Άστοχο. Κάποιες επιθέσεις αναμένουμε πάντως ακόμα να δούμε την μεγάλη φάση. Ναι. Πιο πίσω στον Πάνο. Ντεμπρούνο. Κάνει πολύ ωραίες κινήσεις. Μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Επιχειρεί το σούτ και ανοίγει το σκορ. Η μπάλα περνάει κάτω από το σώμα του τερματοφύλακα του Άρη του Πάνου του Κωνσταντίνου.
Ο Ντεμπρούνο με μια υπέροχη ενέργεια. Έγινε λάθος βεβαίως από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως μπήκε πολύ ωραία στην αντίπαλη περιοχή και έκανε μια φιλόδοξη προσπάθεια και τελικά κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 13ο λεπτό συμβαίνουν όλα αυτά. 1-0 για την ΑΕΚ Κουκκιών. Κοιτάξτε, από πού παίρνει την μπάλα. Δεν μπορεί κανείς να του την πάρει. Κάνει το σούτ όμως, το λάθος είναι τραγικό από τον τερματοφύλακα. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Πάνος ο Κωνσταντίνου. Και το 1-0 είναι γεγονός. Από τον... ο Σταπόσλιεφ είναι ο σκόρερ. Με συγχωρείτε. Μπρούνο να επιχειρήσει έντρα απέναντι. Ο Σταπόσλιεφ τρέχει. Ο Μπρούνο, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στην προηγούμενη φάση. Ακώστα. Στο 19ο λεπτό είμαστε 1-0. Η ΑΕΚ με τον γκολ του Σταμπόσλιεφ. Στο 13ο η ΑΕΚ, η οποία έχει την υπεροχή, είναι η ομάδα η οποία έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. Η ΑΕΚ του Άρη. Καϊρίνος ψάχνει τον Σταμπόσλιεφ. Παίχτες του Άρη πάντως σε man to man μαρκάρουν στα κόρνερ. Τέλεσε ο Γαρπός αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι, έγινε κεφαλιά. Διαμαρτύρεται ο Σταμπόσλιεφ για τράβηγμα. Κοιτάξτε την υπεροχή της ΑΕΚ, φαίνεται στην κατοχή της μπάλας. Για να δούμε εδώ, τώρα θα γίνει το λάθος. Σταμπόσλιεφ, έρχεται ο Γαρπόζης να τον πλαισιώσει. Πέρασε την μπάλα, την πρόλαβε ο Γαρπόζης. Πριν ο Παναγιώτης Ιωάννου εκδηλώσει την επίθεση. Σταπόσλιεφ, Ντεμπρούνο, Γαρπόζης, η σέντρα με... να βγει και να μαζέψει. Βέσλεμ, σημερινό αγώνα ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου εκτελέστηκε το κόρνερ, έγινε η κεφαλιά, νέα κεφαλιά που πολύ κοντά. Ο Πάνο... πρώτη πολύ καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο δεύτερο ημίχρονο. Η εκτέλεση του κόρνερ. Περνάει πάρα πολλούς. Γκολ! 2-0. Ο οποίος προωθήθηκε, κοιτάξτε, κινείται στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά γίνεται από τον Βρατζικάν στο πρώτο. Και εκεί απέναντι από τον Κωνσταντίνου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ενώ ετοιμάζει και την πρώτη κίνησή του ο Τάσος Κυριάκου. Ακώστα, παλιά για τον Σταμπόσλιεφ, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, έρχεται να τον πλαισιώσει ο Γαρπόζης. Συγκλίνει ο Σταμπόσλιεφ, κερδίζει αρκετά μέτρα, ψάχνει στήριγμα, δεν θα το βρει. Την μπάλα θα την... Το Πρασίνοβιτς, πρόλαβε ο Χακί Μαράμπα, Σταμπόσλιεφ, επιχειρεί το σούτ και το γκολ. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το τέρμα με το οποίο προηγείται εδώ. Η ΑΕΚ Κουκκιών, Σταμπόσλιεφ. Παραχτύπη, σηκώνεται ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας, θέλει την απάντηση γρήγορα. Έγινε το λάθος. Χακίμα Ράμπα είναι ένα σπιτό. Ξανά Σταμπόλτζεφ. Σταμπόλτζεφ δέχτηκε το μαρκάρισμα από τον Διέγκο Λεόν. Έχει χώρο Καλογέρης. Έχει όμως περισσότερο. Ξανά ο Σέλης, εξαίρετα τα πατήματά της και αυτή. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ Κουκκιών πήρε κεφάλι στο σκορ και πρέπει να το διαβάσει. Προηγηθεί στο 70 η Νέα Σαλαμίνα, να δούμε εδώ την προσθέση. Διόρθωσε όμως ο Παναγιώτης ο Ιωάννου. Γκόμες συνεργάζεται με τον Σταμπόλτζεφ, κρατά την πα... αριστερά. Ακή Μαράμπα. Καλή παλιά το Σταμπόλτζεφ, βγαίνει ο Σέτκους Μουτίνιο. Σταμπόλτζεφ, Σταμπόλτζεφ επιχειρεί το σούτ ενώ περιμένει ο Σαλαμίνα στο χώρο του κέντρου. Σταμπόλτζεφ για τον Μουτίνιο. Λύση στην άμυνα της ΑΕΚ Κουκκιών, παιχταράς. Μουτίνιο.
στα Μπόλτζεβ, δέχεται και το συνέχισε για λίγο στον Ολυμπιακό και στην Πάφο. Στα Μπόλτζεβ, στα Μπόλτζεβ, έχει μπροστά του τον Μιντίκη. Στο χώρο του κέντρου. Παρέμβαση στον Σταμπόλ. Αράμπα. Από πλάγια θέση. Σταμπόλτζεφ. Πάει να μπει, πέφτει, παίζεται λέει ο κύριος. Κίνησή του. Να το δούμε. Σταμπόλτζεφ. Κοιτάζει. Δεν υπάρχει.